Μάχη για την επιβίωση θα δώσουν το φετινό χειμώνα αρκετές οικογένειες στην ενδοχώρα του νομού, οι οποίες στηρίζονται οικονομικά στο ελαιόλαδο, καθώς οι ποσότητες ελαιολάδου θα είναι ελάχιστες. Αν κάνετε μία βόλτα έξω, θα δείτε ότι το 90% δεν υπάρχει καθόλου καρπός επάνω, και ένα μικρό ποσοστό στην περιοχή μας, επειδή είναι λίγος ο καρπός, τον έχει φάει ο δάκος. Το ποσοστό που φέτος θα βγουν έστω για 2-3 μέρες να μαζέψουν ελιές είναι 5%. Το 95% δεν θα βγει να μαζέψει ελιές. Όταν κάποιος υπολόγιζε να βγάλει 20% ελιές για το σπίτι και πάει και δεν βγάλει ούτε 5, δεν βγαίνει καθόλου να μαζέψει. Και δάκο. Και εδάκος. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Και αυτά τα λάδια που βγαίνουν προς το παρόν με συναδέλφους που έχω μιλήσει είναι από 1 έως 1,5 εξίσου στην καλύτερη περίπτωση. Σπάνια θα δούμε δηλαδή γραμμές λάδι φέτος. Ακαρπία υπάρχει, λίγη παραγωγή, και αυτή θα δοθεί στη θείου, στη γονή, στα αδέρφια, στους ξαδέρφους. Για να πουλήσουν δεν θα έχουν να πουλήσουν. Εμείς είχαμε μέσω βεντέμα, να το πούμε. Ναι. Φέτος υπάρχει πολύ κάτω. Άλλος θα βγάλει, άλλος δεν βγάζει. Οι καρποί στα ελαιόδεντρα είναι λιγοστοί, με συνέπεια να μην υπάρχει ενδιαφέρον για την ελαιοσυγκομιδή, ενώ άλλοι απεγνωσμένοι αγρότες ψάχνουν να αγοράσουν λίγο λάδι για το σπιτικό τους. Είναι δύσκολα τα πράγματα γενικά, όλος ο κόσμος εδώ έχει προβλήματα. Και αυτό οφείλεται στη χρονιά που δεν έχουμε παραγωγή. Να. Δεν υπάρχει λάδι ούτε να φάμε. Έβγαζα 300 τσουβάλια. Και μπορεί να βγάλω 2 τσουβάλια. Πρέπει να αγοράσουμε λάδι. Καλλιεργώ από το 1990, 33 χρόνια. Αυτή η εικόνα, και με ανθρώπους που είναι 70 χρόνια στην παραγωγή του λαδιού, δεν υπάρχει αντίστοιχη χρονιά. Οι περισσότεροι, όπως και εγώ, θα αγοράσουμε λάδι φέτος για να περάσουμε. Θα αγοράσουμε λάδι. Σε δεινή θέση βρίσκονται και οι ελαιουργοί. Η κατάσταση φέτος είναι δραματική. Με συναδέλφους που μιλάω, δεν θα δουλέψουν σχεδόν καθόλου. Καθόλου. Σχεδόν καθόλου. Τα πράγματα είναι τόσο σε αθλία κατάσταση που και οι ίδιοι οι παραγωγοί δεν ξέρουν πού θα αποτανθούν πλέον για να δουν τι θα κάνουν στο μέλλον. Ελαιουργία, δηλαδή μηδέν δουλειά, Μηδέν. Αυτή την εποχή οι περισσότεροι παραγωγοί έρχονται σε επαφή με τα ελαιουργία για να βρουν λάδι για να φάνε. Δεν έχει βρέξει. Τα δέντρα λοιπόν, επειδή είναι μια περίοδος τώρα που γίνεται διαφοροποίηση των οφθαλμών λόγω της ξηρασίας, φοβόμεθα ότι και του χρόνου θα έχουμε μια παρόμοια εικόνα, δηλαδή το φαινόμενο Ισπανίας. Το πιθανότερο είναι να το συναντήσουμε και εδώ τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι που μας προβληματίζει περισσότερο. Την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο, αρκετά συνεργεία δούλευαν πυρετοδός και τη συγκομιδή της ελιάς, με την περσινή χρονιά να εξελίσσεται σε χρυσή και το προϊόν. Αντιθέτως, φέτος επικρατούν εικόνες ερημιάς αλλιόφυτα, με τους αγρότες να είναι απογοητευμένοι και προβληματισμένοι, με φόντο και την γενικότερη ακρίβεια.